Δόξον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είχαν στην βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων για του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Τον σών δωρεόν αξίας ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε παρορώσα τα πλημερήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εν πίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άκραντε. Το σόλ αραίων αξίας ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε. Το Φεβρουάριο του 2014 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2015. Είναι ένα έργο σημαντικό, ένα έργο από τα πολλά που έχουν γίνει επί Δημαρχίας του Αλέξανδρου Πνευματικού. Όπως όλοι βλέπουμε, η πλατεία είναι ένα πραγματικό στολίδι, όχι μόνο για το Κουταλά, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 200.000 ευρώ προήλθε από πόρους του Δήμου, πετύχαμε όμως μια μεγάλη έκταση, αλλά αυτά θα πει στην ομιλία του ο Δήμαρχος Κορινθίου. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την κοινότητα του Κουταλά, γιατί εγκαινιάζεται και δίνεται προς χρήση και επισήμως αυτή η όμορφη πλατεία, όπου μαζί με την Εκκλησία, το Κηλικείο, αποτελούν ένα δυνατό σύνολο εδώ για την περιοχή. Και όχι μόνο γιατί είναι η τοποθεσία της τέτοιου, όπου εδώ διέρχονται καθημερινώς και κάτοικοι του Χιλιομοδίου για να πηγαίνουν πιο κάτω στον κάμπο. Ο Κουταλάς, και έτσι πραγματοποιείται και ένα όνειρο της περιοχής εδώ, των κατοίκων όλων, για έναν χώρο συνάθρησης και εκδηλώσεων. Ο Κουταλάς είναι ένα μικρό χωριό, εντός εισαγωγικών μικρό, αλλά με αξιόλογους, εργατικούς κατοίκους, όπου ενδιαφέρονται πολύ για το χωριό τους. Και αυτή η πλατεία μένουν στο χωριό, μένουν νέα άτομα στο χωριό, οπότε θα δώσει και έχει μια ζωντάνια, οπότε θα γίνει και ιδιαίτερη χρήση αυτής της πλατείας. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ως Δημοτικός Σύμβουλος, ανήκω σε μια δημοτική ομάδα, όπου ο Δήμαρχος χώρας, ο Αλέξανδρος Πνευματικός, υλοποιεί το πρόγραμμά μας και την υπόσχεσή του για ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντώνη του Γκαλιμάνη, γιατί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ήταν παρόν σε αυτό το lifting εντός εισαγωγικών και της καθαριότητας που κάναμε. Θέλω να ευχαριστήσω το ΣΟΣΕΤΟ, τους εθελοντές μας και ιδιαίτερα τον κύριο Κατσαρό και τον κύριο Μέξια για την βοήθεια που μας κάνανε και τις υπηρεσίες της καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Κορινθίων. Εύχομαι τέλος να απολαύσουμε αυτή την πλατεία με πολλές και όμορφες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Παναγιώτης. Πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για τον οικισμό εδώ του Κουταλά, την τοπική κοινότητα. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι όλα αυτά που εμείς πολλές φορές οι αυτοδιοικητικοί λέμε στους λόγους μας γίνονται πράξη.
αυτό το έργο που βλέπουμε, που είναι μία, θα με συγχωρέσετε γιατί θα πάρω λίγο παραπάνω το λόγο, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν. Εδώ γίνονται πράξεις αυτά που πολλές φορές λέμε στις ομιλίες και στους λόγους μας για μια συνέχεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπετε αυτό το σύνολο που αποτελείται από την εκκλησία, την πλατεία, το θεατράκι, το κυρκείο. Είναι μια έμπνευση που το σκέφτηκαν κάποιοι φωτισμένοι, άμα μου πει, μπορώ να πω, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης πριν πολλά πολλά χρόνια. Ξεκίνησαν από τις εθελοντές και το συμβούλιο της εκκλησίας να φτιαχτεί μια πλατεία. Έδωσαν κάποια χρήματα από το εισθέρημά τους, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Κατόπιν με την άγνοη προσπάθεια, βλέπω και εδώ τον Χρήστο τον Κακογιάννο και θέλω να τον ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, το έβαλε σαν πρώτο στόχο με την τότε Δημοτική Αρχή. Ξεκίνησε οι βάσεις για να γίνει η πλατεία, να γίνει το Δημοτικό Αναψυκτήριο. Κατόπιν η Δημοτική Αρχή, που είχα την τύχη ως δήμαρχος την εποχή εκείνη, με την όλη η Δημοτική Αρχή ομόφωνα, πήραμε απόφαση να περατώσουμε και να τελειώσουμε αυτό το έργο, γιατί είχε κάποια προβλήματα νομικά. Εκεί θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τη συμβολή του Ανδρέα του Καλομύρη, γιατί πράγματι είχαμε τρέξει πολύ να νομοποιήσουμε όλο αυτό το θέμα και να το φέρουμε σε αυτό το επίπεδο. Και φτάσαμε σήμερα, συνεχίζοντας, η σκητάλη νέα Δημοτική Αρχή, που τυχάνει να είμαι πρόεδρος σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, να ολοκληρώσει το έργο με δήμαρχο τον Αλέξανδρο Πνευματικό και να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που δίδεται σήμερα επισήμως για στο τοπικό κατάστημα. Συγχαρητήρια βέβαια θα πω εδώ στην προηγούμενο τοπικό συμβούλιο για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν, που είναι συνεχής και αμύωτη. Βλέπω μπροστά μου εδώ τον Αντώνη τον Καλυμάκη, που πραγματικά ακόμα και σήμερα το πρωί είχε το ενδιαφέρον για κάποιες μικρές ατέλειες. Να συγχαρώ και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Μιχαλόπουλο, που κι αυτός μαζί προσπαθεί έτσι να τελειώσουν ό,τι μικρές εκκρεμότητες που είχαν τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και νομίζω αυτό το έργο να αποτελέσει έμπνευση και οδηγός για όλους εμάς που ασχολούμεθα με την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι τα πράγματα γίνονται με συνεχή προσπάθεια, συνέχεια, αγάπη και μεράκι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εντεσιμότατε, ευχαριστούμε για τις ευχές της Εκκλησίας για τα εγγένεια αυτής της πλατείας, αυτού του κοινόχους του χώρου. Απαραίτητες οι ευχές για να μείνει αυτός ο χώρος σε καλή κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, να τον χαρούν και τα σημερινά παιδιά και οι σημερινοί μεγάλοι, αλλά και οι επόμενες γενιές. Κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε εδώ σε μια σεμνή τελετή, όπως κάνουμε σε ένα κομμάτι από τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σε όλο τον Καλλικατικό Δήμο Κορινθίων. Κάνουμε εγγένεια σεμνά, ταπεινά, αναδεικνύοντας κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν. Ένα κομμάτι αυτών που ήθελα να πω αναφέρθησαν από τους προηγούμενους. Θα σταθώ ιδιαίτερα στις ευχαριστίες, γιατί πρέπει να τις κάνω και εγώ, για αυτούς που έχουν συμβάλει για να γίνει αυτό το σύνολο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Να συμφωνήσω ότι πάντα υπάρχει συνέχεια στην αυτοδιοίκηση και πάντα με σεβασμό οι επόμενες δημοτικές αρχές θα πρέπει να ολοκληρώνουν τους σχεδιασμούς που είχαν ξεκινήσει από προηγούμενος και όχι να μένουν οι σχεδιασμοί αυτοί ημιτελείς και τα έργα να απαξιώνονται. Εδώ ξεκίνησε λοιπόν ένας σχεδιασμός πριν από πολλά χρόνια. Ακριβώς την ιστορία δεν την γνωρίζω, να αγοραστεί ο χώρος, να ξεκινήσει το αναψυκτήριο και βεβαίως μετά θα ερχόταν και η ώρα να γίνει πλατεία με αυτό το ανοιχτό μικρό θεατράκι που ήδη έχει γίνει η χρήση του για εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικές εδώ εκδηλώσεις που θα έχουν που θα υπάρχει αναφορά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Γιορτές, πανηγύρια εδώ δίπλα στην εκκλησία πιστεύω θα φιλοξενηθούν σε αυτό το χώρο. Κυρίως αυτός ο χώρος όμως έχει να λύσει ένα πρόβλημα, να υπάρχει εδώ ένα κέντρο σε αυτή την κοινότητα του Κουταλά.
Γιατί όταν δεν υπάρχει κέντρο, δεν υπάρχει κοινωνική ζωή και αρχίζουν προβλήματα που τα έχουμε ζήσει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας μας. Αρχίζει σιγά σιγά ο πληθυσμός, όταν δεν υπάρχει καλή ποιότητα της ζωής, να εγκαταλείπει κάποιους οικισμούς, κάποια χωριά. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να στηριχτεί κυρίως στον πρωτογενή τομέα, όπως είναι, και όπως είναι ο αγροτικός τομέας. Οφείλουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε συνθήκες καλύτερης ποιότητας ζωής στα χωριά μας και γι' αυτό τέτοιου είδους έργα συμβάλλουν σε αυτόν τον στόχο. Εδώ οι κάτοικοι, αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Χασικίδη και από τον κύριο Δράκο, είναι κάτοικοι προκομμένοι, έχουν μεγάλες και μικρές αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και πιστεύω ότι η οικονομία πάει καλά. Είναι ευχάριστο ότι τα παιδιά και τα εγγόνια ήδη έχει επιλαγεί να μένουν εδώ, είναι κοντά στο Χιλιομόδι αλλά και κοντά στην Κόρινθο. Εμείς και με διάφορες επενδύσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή προσπαθούμε να μην λείπει καμία υποδομή από την περιοχή. Ένα έργο που φέρει πριν που σήμερα λειτουργεί ενώ ξεκίνησε από παλαιότερα όταν ήταν δήμαρχος ο κ. Σταγαράς, αλλά είναι βασικό έργο, είναι ο παιδικός σταθμός που είναι στην Κλένια, στο Χιλιομόδι Κλένια. Αυτός ο παιδικός σταθμός είναι μια υποδομή που συνεχίστηκε και από τις επόμενες δημοτικές αρχές, εμείς την λειτουργήσαμε, αλλά είναι μια βασική υποδομή για να μείνουν εδώ οι κάτοικοι, να μην τους λείπει τίποτα, να μην υπάρχουν προβλήματα που θα τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν εδώ την περιοχή. Η ευχαριστίες λοιπόν ονομαστικά θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτούς που συνέβαλαν, στον Αντώνη τον Καλυμάνη, τον Καχογιάννα τον Χρήστο, τον Αντρέα, τον παλιό πρόεδρο της κοινότητας, σε άλλους που ενδεχόμενα δεν αναφέρθηκε το όνομά τους, γιατί όλοι λίγο πολύ συμβάλλουμε να ολοκληρωθεί κάποιο έργο. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτή η κοινότητα. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα μας θα πρέπει να είναι να αναβαθμίσουμε και την πλατεία που είναι στο κοινοτικό κατάστημα, μια ωραία διαμόρφωση που υπάρχει, να ολοκληρωθεί με καλούς φωτισμούς και τα δάπεδα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία και πιστεύω μπορεί και μέσα στο 2016, μέσα από το πρόγραμμα της κοινοφιλούς εργασίας που έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους, να μπορέσουμε και να στρώσουμε τα δάπεδα στην πλατεία που είναι το κοινωτικό κατάστημα, αλλά και να φτιάξουμε και τους φωτισμούς με τους δικούς μας εργαζόμενους, να μας στοιχίσει πολύ λίγα χρήματα και να έχουμε άλλο ένα σημείο αναφοράς εδώ στο χωριό, για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι και πρώτα απ' όλους οι κάτοικοι. Οι ανάγκες βέβαια είναι αρκετές. Ζούμε μια δύσκολη περίοδο, η οποία είναι ακόμα δυσκολότερη για την αυτοδιοίκηση τα τελευταία 2 χρόνια και πρέπει να υποθεί. Όταν μέχρι το 2009, αν ενώναμε τα οικονομικά, και πέρα το προσέξατε αυτό, τα οικονομικά των καποδιστριακών δήμων, μέχρι το 2009, μαζεύαμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τότε υπήρχαν και προγράμματα που είχαν επιπλέον πόρους, υπήρχε ο Θησέας, που έδινε επιπλέον πόρους στην αυτοδιοίκηση και βέβαια στα κοινωτικά προγράμματα, το ΕΣΠΑ. Σήμερα λοιπόν, για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, το ΕΣΠΑ ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει θυσίας ή κάποιο άλλο πρόγραμμα και τα συνολικά χρήματα που παίρνει η αυτοδιοίκηση από τη ΣΑΤΑ είναι περίπου 650.000 ευρώ. Από 3,5 εκατομμύρια 650.000 ευρώ. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσετε και τις δυσκολίες που υπάρχουν. 650.000 ευρώ, αν θεωρήσουμε ότι και η Κόρινθος είναι κοινότητα, περίπου 20.000 τον καθέναν πέφτει, γιατί οι οικισμοί είναι πολύ περισσότεροι από τις κοινότητες όπως γίνονται οι εκλογές. Δεν έχουμε δηλαδή 22 κοινότητες, έχουμε κοντά 40 οικισμούς. Δηλαδή, αν πάμε στο Γαλατάκι, είναι Λουτρά, Γαλατάκι, Αλμυρί, Δράσα και άλλοι οικισμοί. Το ίδιο είναι και στα Εξαρμίλια, το ίδιο και στη Σιλοκέριζα. Αν λοιπόν είναι, για να κατανοήσω το πρόβλημα, πέφτουν 20.000 στην κάθε κοινότητα, αν και η Κόρινθος είναι κοινότητα. Προσπαθούμε μέσα από την καλή διαχείριση των χρημάτων να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Το είπα και πριν, αυτή η πλατεία δίπλα θα γίνει με πολύ λίγα χρήματα, εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας από το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, αλλά και χρήματα που θα μπουν για να μπουν τα υλικά, είτε αφορούν φωτισμούς είτε αφορούν δάπεδα. Θα κλείσω με μία ευχή
αυτή η ενότητα που εγώ την έχω ζήσει πιο πολύ εδώ στην Τενέα και κυριολεκτό τώρα θα μας ακούσουν από τα μέσα ενημέρωσης και αλλού, θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει αυτή η ενότητα να συνεχιστεί να υπάρχει εδώ και αν είναι δυνατόν να υπάρξει και σε όλο το Δήμο. Η ενότητα που εκφράζεται μέσα από τη συνέχεια των έργων, όπως αυτά δρομολογήθηκαν κάποτε, η συνέχεια που υπάρχει μέσα από τη συνεργασία και τη συμβολή αρκετών προσώπων που διαχρονικά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά και στην κυρία Φαρμάκη και στον κύριο Ταγαρά, που έχουν παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στα τοπικά πράγματα αλλά και γενικότερα. Στο σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει αρκετά αυτοδιοικητικά στελέχη και τοπικά στελέχη, που μέσα από τη συνεργασία έχουν οδηγήσει εδώ την περιοχή σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες, με έργα τα οποία έχουν γίνει, μικρά ή μεγάλα, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αυτά λοιπόν τα λίγα. Ευχαριστώ όλους εσάς που σήμερα ήρθατε εδώ σε αυτή τη σεμινή τελετή για να τιμήσετε, αν θέλετε, με την παρουσία σας εδώ τα εγκαίνια αυτής της πλατείας. Θεωρώ ότι αυτό που έχουμε ξεκινήσει ως Δημοτική Αρχή να κάνουμε έργα και στην περιφέρεια και στο κέντρο θα συνεχιστεί. Εκμεταλλευόμαστε μια καλή διαχείριση που υπάρχει. Ο Δήμος Κορινθίων έχει τη δυνατότητα να κάνει μικρά ή μεγάλα έργα παντού και αυτό θα το δείτε ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη ένταση μέσα στο 2017 και ένα κομμάτι αυτών των έργων θα αφορούν και τη δική σας περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πρόεδρε, είστε μπροστά. Κύριε Χαρσικίδη. Μη φωνάζετε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ρε. Πάψε κάτι ώρα που μοιράζεις. Δώσ' το από ένα σκηνή. Μην το πάρετε όλο. Μην το πάρετε όλο. Λέγεται κλοπή αυτό.